Νέα μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση για του κτηνοτρόφου τη χώρα με τη δημιουργία γραφείου μία στάση με σκοπό την απλοποίηση αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων, μια και όπω αναφέρουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, η γραφειοκρατία είναι κάτι που του ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματι, για να βγει μια άδεια λειτουργία σε, σε μια κτηνοτροφική επιχείρηση, χρειάζονται να περάσει από 11 υπηρεσίε και με πολύ βαρύ κοστολόγιο. Και σε χρόνο περίπου στα δύο χρόνια με τρία. Τώρα κάνει ένα βήμα η κυβέρνηση και θέλει να, βγάλει, να κάνει ένα γραφείο πρώτη τάση που οι υπηρεσίε από 11 θα γίνουν τρει και θα κατατίθεται ο φάκελο στο συγκεκριμένο γραφείο. Αυτό είναι καλό για μας τους κοινοτρόφους να αποφύγουμε την γραφειοκρατία. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα εφόσον μα δίνεται η δυνατότητα να νομιμοποιήσουμε τι κτηνοτροφικές μα μονάδε, δεν έχουμε πρόβλημα να πληρώσουμε και ένα και δύο και τρει χιλιάδε ευρώ. Το πρόβλημα είναι με την γραφειοκρατία. Ήδη ένα συνάδελφο κτηνοτρόφο στη χώρα μα πλήρωσε 23.000 ευρώ για να νομιμοποιήσει την κτηνοτροφική του μονάδα και σε χρόνο τρία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα για εμά του κτηνοτρόφου η μεγάλη γραφειοκρατία. Θετικά, λοιπόν, βλέπουν οι κτηνοτρόφοι τη περιοχή στην επικείμενη εφαρμογή του μέτρου αυτού και πιστεύουν ότι θα αποδώσει, μια και ω τώρα η μεγάλη γραφειοκρατία και το μεγάλο κόστο τη αδειοδότηση λειτουργούσαν αποτρεπτικά για του νέου που επιθυμούσαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την κτηνοτροφία.